Σινεμά αρχές Ιουνίου. Μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, νομίζω πως θα είναι. Όταν γέννησα, αφού εντάξει ήθελα να μείνω με το παιδί και όλα αυτά, υπήρχαν άνθρωποι που με ρωτούσαν θέλεις να παίξεις τη τηλεόραση, έχεις το παιδί, ρωτούσαν και απαντούσαν και μόνοι τους. Θυμάσαι την πιο συγκινητική στιγμή, δηλαδή δεν ξέρω, όταν είπε μαμά πρώτη φορά που να έβαλες τα κλάματα και να είπες δεν το ζω η μάνα? Γενικά κλαίω αρκετά συχνά με τον Ορφέα, δηλαδή προχθές έκλαψα γιατί αποφάσισε ότι θα ξεκινήσει να έρχεται στο σπίτι με το σχολικό και μόλις τον είδα να κατεβαίνει από το σχολικό έβαλε τα κλάματα. Είναι αλήθεια ότι είπες στο σύζυγό σου έλα να βγαίνουμε λίγο πιο συχνά έξω γιατί θα μας χωρίσουν επειδή δεν μας βλέπουν μαζί? Ναι, γιατί δεν έρχεται ο Δημήτρης μαζί μου διότι έχει άλλη δουλειά, άλλη ζωή, άλλη αυτό. Οπότε του λέω, έλα να συγχρονιστούμε λίγο. Έχεις μπει παλιότερα στη διαδικασία να στήσεις καμιά φωτογράφηση και αυτά ακριβώς για να σε βοηθήσει? Γιατί πολλοί το κάνουν αυτό και το χρησιμοποιούν ως όχημα για να κλείσουν δουλειές μετά και με πιο μεγάλο κασέ. Έχω κάνει μία φορά που μου το είπαν ότι γίνεται αυτό, δεν το ξέρω. Είχα πέσει από τα σύννεφα. Παπαράτσι, που το ήξερα. Μία φορά στη ζωή μου και μετά όχι, δεν το ξανά έκανα. Μάλιστα, θα είναι μια πολύ μεγάλη